Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο δεύτερο μέρος του webinar «Η ανανέωση του FESPA σου». Ονομάζομαι Σοφία Λιβγεράτου, είμαι πολιτικός μηχανικός και απόψε μαζί με τους συναδέλφους Γιάννη Ντόντο και Βασίλη Παπαρίζο θα πραγματοποιήσουμε αυτό το webinar παρουσίασης των βελτιώσεων που έχουν γίνει στο FESPA τα τελευταία 8 χρόνια. Το FESPA 4 κυκλοφόρησε το 2007. Από τότε εργαστήκαμε για να το εξελίξουμε και να το εξοπλίσουμε με πολλές νέες δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα φροντίσαμε να συμβαδίζει με την εποχή του, να είναι δηλαδή συμβατό με Windows 10, να λειτουργεί σε νέο περιβάλλον εργασίας, αλλά να μιλάει και αγγλικά. Με την τελευταία έκδοση μπορείτε να διαλέξετε σε ποια γλώσσα θέλετε να δουλεύετε. Η δυνατότητα μελέτης στην αγγλική γλώσσα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των ευρωκωδίκων στο πρόγραμμα, δίνει την επιλογή να κάνετε μελέτες σε όλο τον κόσμο όπου εφαρμόζονται οι ευρωκώδικες με ένα πρόγραμμα που το γνωρίζετε καλά και το εμπιστεύεστε. Ανανεώνοντας τώρα το FESPA σας σε FESPA 15, αποκτάτε ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο διαθέτει επιπλέον τον κανονισμό ΝΕΑΚ ΕΚΟΣ και τους ευρωκώδικες, αλλά και πολλές βελτιώσεις σε λειτουργικότητες, τις οποίες θα αναπτύξουμε σε αυτό το webinar. Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σας ανοίγει το δρόμο για τη σταδιακή εξέλιξή του με την προσθήκη των modules που εσείς έχετε ανάγκη. Με μια ενημερωμένη έκδοση είναι πολύ εύκολο να προσθέσετε ή να ανανεώσετε στο FESPA σας το FESPA μεταλλικά για την ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών ή να προσθέσετε το FESPA R για την αποτίμηση και ενίσχυση κτίριων σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. Όλα τα webinar που διοργανώνουμε μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα των events στο site μας και να εγγραφείτε σε όποιο μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ώρα να δώσω τώρα το λόγο στο Γιάννη και το Βασίλη για να ξεκινήσω την παρουσίαση. Εγώ θα παρακολουθώ το webinar και θα κοιτάω τις ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να μας κάνετε μέσω του chat και τις οποίες θα απαντήσουμε όλες στο τέλος της παρουσίασης. Ο λόγος στο Γιάννη και το Βασίλη. Γεια σας και από εμάς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαρίζος, από το Τμήμα Ανάπτυξης. Και ο Γιάννης Αντώντος, από την υποστήριξη. Είναι το δεύτερο μέρος σήμερα. Θα εμβαθύνουμε λίγο στο τέχος και στα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα περάσουμε στη μη γραμμική ανάλυση. Γιάννη. Λοιπόν, χθες είπαμε περισσότερα πράγματα για το περιβάλλον, για τις λειτουργίες της καινούργιας του προγράμματος. Μιλήσαμε για μερικές από τις βασικές αλλαγές του ευρωκώδικα. Οπότε ολοκληρώσαμε μία πρώτη επίλυση, είδαμε κάποιες βασικές διαφορές. Είδαμε στο τεύχος τα γενικά δεδομένα του δομήματος, τις παραδοχές, τα φορτία, τις παραμέτρους του φάσματος, το βασικό στατικό σύστημα κατά τη Χ και κατά τη Ζ τη διεύθυνση, τις παραμέτρους της ανάλυσης και σήμερα θα συνεχίσουμε με τις πλάκες, τις δοκούς και κάποια καινούργια πράγματα που θα δείτε στα υποστηλώματα. Θα πείτε περισσότερα με τον συνάδελφο τον Βασίλη Παπαρίζο. Ναι, εδώ πέρα είναι το τέχος και συγκεκριμένα είναι οι πλάκες. Τα πρώτα ίσως είναι γνωστά από τα παλιά. Έχουμε κάποιους καινούργιους ελέγχους πέρα από λοιπές βελτιώσεις στις πλάκες, οι οποίοι οι έλεγχοι αφορούν τον έλεγχο τέμνουσας στις στήριξεις, όπου ελέγχεται η αναπτυσσόμενη τέμνουσα με την αντοχή χωρίς οπλισμό διάκρισης. Έχουμε βέβαια τη συνθήκη απαλλαγής του υπολογισμού βέλους του Ευρωκώδικα 2, είναι προποιημένος έλεγχος βέλους του Ευρωκώδικα 2. Μοιάζει λίγο με τον παλιό του ΕΚΟΣ, πάλι δηλαδή ελέγχουμε τον λόγο LDAD με ένα όριο, βέβαια αυτό το όριο δεν είναι σταθερό, δεν είναι καθαρά γεωμετρικό το όριο του LDAD, έχει να κάνει και με την απέτηση οπλισμού. Γι' αυτό εδώ πέρα βλέπετε μια σειρά από στοιχεία, όπως είναι ο οπλισμός που τελικά τοποθετείται και ο οπλισμός ο απαιτούμενος. Όσο πιο μεγάλος ο απαιτούμενος οπλισμός και όσο λιγότερος σχετικά με τον απαιτούμενο το εφαρμοζόμενος, τόσο πιο ωριακά βγαίνουν οι έλεγχοι. Είμαστε στην περίπτωση που δεν βγαίνει ο έλεγχος, παρόλα αυτά, εφόσον δεν βγαίνει ο έλεγχος, πάμε στον αναλυτικό έλεγχο, δηλαδή ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αποτελεί δύο ελέγχους, και απλοποιημένο και αναλυτικό. Αν δεν βγει ο απλοποιημένος, πάμε στον αναλυτικό. Αλλά γενικώς θα βλέπετε και τους δύο ελέγχους μέσα στο τέχος σας. Πώς αν θέλετε κάποιον από τους δύο να τους βρίσετε, έχουν φίλτρα αυτά. Εδώ πέρα βέβαια βλέπουμε ότι στον αναλυτικό έλεγχο, όπου μπαίνουν κανονικά οι κάμψεις του ερπισμού, συστολή ξύρανσης, υπολογίζεται ένα ολικό βέλος από όλες τα επιμέρους βέλη δηλαδή, και αυτό συγκρίνεται με το επιτρεπόμενο βέλος, εφόσον δεν επαρκεί,
Το πρόγραμμα προτείνει μια ανοίξη στους είχαμε ένα πρόβλημα στον ήχο, νομίζω αποκαταστάθηκε. Αποκατάστηκε το πρόβλημα στον ήχο, μπορώ να σας επαναλάβω τα τελευταία που φαίνεται πως δεν ακούστηκα. Μιλούσαμε για τον αναλυτικό έλεγχο βέλους στον Ευρωκώδικα 2, όπου λέγαμε ότι το πρόγραμμα προτείνει, εφόσον ο έλεγχος δείχνει ανεπάρκεια, προτείνει και μια ανύψωση ψηλοτύπου. Αν φυσικά αυτή η ανύψωση είναι παραπάνω από κάποιο όριο, τότε μας προτείνει το πρόγραμμα να κάνουμε αλλαγή διατομής, για σαν τα φορτία κλπ. Ένας καινούργιος έλεγχος στις πλάκες είναι ο περιορισμός ρευμάτωσης, καινούργιος έλεγχος. Εκτελείται σε περιπτώσεις που η ροπή είναι πιο μεγάλη από την ροπή ρευμάτωσης. Συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις, σε δύο στήριξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται το εύρος ρογμής, σε μιλιμέτρα. Υπάρχει ένα όριο το οποίο το δίνει ο μελετητής, το οποίο είναι 0,3 μιλιμέτρα. Στην περίπτωση, εφόσον το όριο αυτό δεν πληρούνται, πρέπει να βάζει μόνο το παραπάνω σίδερα, ώστε τελικά να ικανοποιείται ο έλεγχος. Αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο μελετητής. Απλά ορίζει το εύρος ρογμής. 2,3 είναι μια συνεχισμένη τιμή για κτηριακά έργα. Επίσης υπάρχει ένας καινούργιος έλεγχος που είναι ο περιορισμός στάσεων, όπου ελέγχεται να πτυσσόμενη τάση χάλιπτης πυροδέματος με τα όρια του Ευρωκώδικα 2. Αυτά τα όρια είναι το 0,6 του ΕΚΑΠΑ για χειρόδρομα και το 0,8 του ΕΚΑΠΑ με 400 μεγαπασκάλ συνήθως για το χάλιβα. Και πάλι εδώ πέρα, άμα δεν πληρούνται αυτοί οι έλεγχοι, μπορεί να βάζει αυτόματα οπλισμούς ώστε να πληρούνται. Να συνεχίσουμε με την όπλιση των ροπών και με τους ξυλοτύπους. Σε κάθε όροφο το πρόγραμμα έχει και μία δυνατότητα να εμφανίζει την κάτωψη με τα ονόματα των υποστηνωμάτων και των θοκών. Ανάλογα με τον λόγο των πληρών της κάτωψης, το πρόγραμμα του τεύχους μπορεί να αποφασίσει μόνο του να στρέψει, όπως στην περίπτωση μας έχει γυρίσει κατά 90 μήνες την κάτωψη. Ουσιαστικά αυτό μπορούμε να το βλέπουμε σε κάθε έναν όροφο ξεχωριστά, σε περίπτωση που έχουμε και αλλαγές, με τα ονόματα όλων των μελών, έτσι ώστε να έχουμε και μια πολύ γρήγορη εποπτεία των ονομάτων των δοκών μας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουμε στο σχέδιο. Είπαμε και χθες ότι οι φορτήσεις πλέον δεν έχουν τα συμβολικά ονόματα 1, 2, 3, σίγμα, φ, 1, 2, 3 που θυμάστε οι παλιοί χρήστες του προγράμματος, αλλά εμφανίζεται το πλήρες όνομα του κάθε συνδυασμού. Τώρα με τον Ευρωκώδικα, επειδή έχουμε διάφορες δυσμενείς φορτήσεις κινητών, καλό είναι να εμφανίζονται αναλυτικά με τα πλήρη τους ονόματα. Με τα δυτικά μεγέθη τα γνώριμα από τις προηγούμενες εκδόσεις. Είναι παρακάτω ένας νέος πίνακας. Ο πίνακας είναι κατανομής ροπών-δοκών. Συμπινακοποιημένη μορφή εδώ πέρα για ανακατανομή, αλλά υπάρχει και σε μορφή διαγραμμάτων, όπου μπορεί κανείς να δει την ροπή, την ροπή πριν ανακατανομή και την ροπή μετά την ανακατανομή. Να δούμε κάποιες περιπτώσεις εδώ, π.χ. σε αυτή την περίπτωση. Βλέπει κανείς με κόκκινο τη ροπή πριν την ανακατανομή και με πράσινο τη ροπή μετά την ανακατανομή. Αυτό που βλέπει κανείς λοιπόν με μια ματιά εδώ είναι ότι οι υψηλές ροπές, οι υψηλές αντιδυτικές ροπές έχουν υποβιβαστεί. Αυτή βέβαια είναι μια περιβάλλουσα που είναι όλοι συνδυασμοί εντάσεων και συνδυασμοί μετά την ανακατανομή. Έχουν πολύ υποβιβασμό της αρνητικής, της κόκκινης ροπής στην πράσινη. Στον διάμεσο κόμβο έχουμε εξίσωση ροπών δεξιά-αριστερά με ανίσωση στον ένα κόμβο. Έχουμε υποβιβασμό και στον άλλο ακριβό κόμβο. Γενικώς, σε κάθε συνδυασμό το πρόγραμμα φροντίζει το συνολικό άδεισμα ροπών πριν και μετά να είναι ίσο. Τελικά έχουμε ένα όφελος σε όπληση, διότι ακριβώς εμπεριλαμβάνεται μια ισότητα ροπών και κάπου αλλού έχουμε υποβιβασμό. Δηλαδή εδώ πέρα θα έχουμε κατά μέσο όρο 1-2 σίδερα λιγότερα σε ακραίες στηρίξεις, ενώ στο μεσαίο κόμβο θα έχουμε όσο σίδερα θα κάνουμε και στην άλλη περίπτωση. Ένας άλλος καινούργιος έλεγχος, καινούργιος πίνακας καταρχήν, είναι ο πίνακας του τοποθετούμενου διαμήκου οπλισμού με τη μέθοδο Simplex. Η μέθοδο Simplex είναι μια μέθοδος
εισβαλίζει μια κριτιστοποίηση της όπλησης κατανόητος της δοκοσυράς, χωρίς να έχουμε περίσει και όπλους μεγάλη σε κάποιες θέσεις και σε άλλες νέα μας θεωριακά, δηλαδή έχουμε μια νόμος κατά το δυνατό κατανομή του οπλισμού, κατανόητος της δοκοσυράς, ώστε να ικανοποιούνται και όλοι οι έλεγχοι των ευρωπαϊκών. Ένας από τους δύσκολους ελέγχους είναι ο έλεγχος τοπικής πραστινότητας, που βλέπουμε ακριβώς παρακάτω. Είναι ένας έλεγχος, ο οποίος καταρχήν εξασφαλίζει ότι ο οπλισμός των θρηγόνων είναι μισούς και φελκιόμενος όλες τις θέσεις. Σε αυτόν τον φελκιόμενο περιλαμβάνεται και ο οπλισμός της πλάκας, που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Αυτό σημαίνει μόνο για δυτικές δροπές, γιατί δυτικές δροπές δεν περιλαμβάνεται ο οπλισμός της πλάκας, δηλαδή δεν συμμετέχει γιατί είναι εκτός συντητήρα. Όλα αυτά τα πράγματα τα εξασφαλίζει, χωρίς να κάνει κάποιο μελετητής. Και επίσης είναι όλο του ρομάξ. Το ρομάξ να είναι πιο μεγάλο από τον οπλισμό που είναι τοποθετημένος συν τον οπλισμό της πλάκας. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να ικανοποιούνται βάζοντας μαζί μέσα και τον οπλισμό της πλάκας. Αυτός ο οπλισμός, ο ρομάξ, το όριο δηλαδή για το ρομάξ, προκύπτει από την άθρηση δύο παραγόντων, όπου ένας παράγοντας είναι ο θρηγόμενος και ο άλλος είναι ένας προσθετέος που έχει να κάνει με την πλαστιμότητα καμπυλωτήτων, η οποία έχει και αυτή με τη σειρά της να κάνει με τον συντελεστή περιφοράς που έχει επιλεγεί. Με άλλα λόγια, αν έχουμε επιλέξει μεγάλο συντελεστή περιφοράς, το όριο του ρομάξ είναι πιο χαμηλό και οι έλεγχοι πιο δύσκολα ικανοποιούνται. Δηλαδή, με μένα μας επιτρέπει ο κανονισμός να βάλουμε τη συντελεστή περιφοράς ψηλό, αλλά μετά έρχεται και μας βάζει κάποιους περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι το ρομάξ. Δηλαδή μας λέει δεν μπορείτε να έχετε πολύ εφελκόμενο οπλισμό σε μια στήριξη. Περιορίζεται αυτός ο οπλισμός και περιορίζεται με βάση το θλιβόμενο, ώστε να έχουμε περιορισμένη θλιβόμενη ζώνη. Είναι επίσης ο έλεγχος συνάρτηας κόμβων, πέρα από μια δοκοσυρά δεν είχε ίσως εδώ πέρα π.χ. ο έλεγχος συνάφειας κόμβου τελείται μόνο σε κόμβους δοκών υποστηλωμάτων, όχι σε κόμβους δοκών τυχωμάτων, όπου βλέπουμε κάποιους δοκοσυράς τους κόμβους, το στήλο, διάσταση υποστηλώματος, υπολογιζόμενη ελάχιστη διάσταση υποστηλώματος, είναι όλα τα στοιχεία του υπολογισμού που είναι ενεγμένη εξωτερική του πάνω υποστηλώματος, το ρο μαξ, η διάμετρος, η μέση διάμετρος των ράβδων, ο θρηγόμενος οπλισμός και ούτω καθεξής. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει πάρει το πρόγραμμα 12, έτσι έχει πιστεί η δοκοσυρά, και η μέγιστη διάμετρο που θα μπορούσε να περάσει είναι φ20 εδώ και φ15, φυσικά το φ15 δεν υπάρχει, εννοεί φ14 εδώ. Αλλά τα βάζει, μπορεί να δείτε και δεκαδικά εδώ πέρα, για να έχει ο μελετής μια ακριβή εικόνα πόσο μακριά είναι από την οριακή τιμή διαμέτρου που μπορεί να περάσει από αυτό το κόμβο. Μιας και βρισκόμαστε εδώ για το σχεδιασμό των υποστηλωμάτων, η παράμετρο στο HM minimum, το οποίο μας υποδεικνύει το FESPA, είναι πάρα πολύ βασική παράμετρο, διότι ουσιαστικά καθορίζει τη γεωμετρία των κατακόρυφων μελών του κτίριου μας. Είναι αρκετά συνήθες στα μήνυμα και το βλέπουμε σε αρκετά υποστηλώματα. Ναι, έλεγα και νωρίτερα ότι οι συνοπτικοί πίνακες, όπως για παράδειγμα ο πίνακας του πρισμού των δοκών, τον οποίο παρατηρούμε για κάθε όροφο, μπορούμε να τον εξάγουμε πολύ εύκολα με την εντολή εξαγωγή πινάκων και δίνοντας σαν μορφή όχι το CSV που είναι περισσότερο κατάλληλο για χρήση με το Excel για παράδειγμα, αλλά με την επιλογή αρχή ατέκτων και επιλέγοντας τους πίνακες για κάθε όροφο που θα χρειαστεί και με την εντολή της εξαγωγής παράγουμε πίνακες όπως αυτός, όπου φαίνεται ουσιαστικά για κάθε όροφο ένας πίνακας με τις διαστάσεις της δοκού, της άνω και κάτω ράβδους, τα μύτη, την αντίρρωση. Αυτός είναι ένας πίνακας όπου έχει όλη τη δοκοσυρά σε μορφή περιγραφής. Η όπλη της δοκοσυράς είναι σε μορφή περιγραφής. Δεν έχουμε εδώ πέρα να σας δείξουμε και ένα επώνυμα. Πάμε γι' αυτό. Αλλά θα το περιγράψω. Αυτό θα συνοδεύεται με ένα επώνυμα, αυτός ο πίνακας σε κάθε περίπτωση. Περιγράφει την όπληση ανά άνοιγμα,
μεταμύκητες συνολικά της ράβδου, πόσο επεκτείνεται στο διπλανό άνοιγμα η ράβδος ή πόσο αγκυρώνει σε τείχωμα ή τι άγκιστρο έχει σε ακραίο υποστήλωμα. Ωραία. Καθώς και τους συνδετήρες. Οι συνδετήρες πλέον υποστηρίζονται σαν γραφείο και με ένα δεκαδικό, το οποίο βέβαια είναι με ακρίβεια μισού εκατοστού. Δηλαδή θα δει, μπορεί να δεις πλέον κανείς το φύ 8 12,5 πλέον υπάρχει, το φύ 8 9,5 που έχουμε εμείς εδώ. Η εμπειλοποίηση γίνεται με λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι μια μικρή οικονομία βέβαια για την όπληξη, εφόσον κανείς μπορεί να το υποστηρίξει στην κατασκευή. Ωραία, ας επιστρέψουμε το τεύχος. Αυτά όσον αφορά τις δοκούς. Σε υποστηλώματα υπάρχει αναλυτικά αποτελέσματα. Αναλυτικά των υποστηλωμάτων είναι και αυτό καινούργιο. Και το ένα άλλο καινούργιο στοιχείο στο τεύχος, σαν λειτουργία, είναι δυνατότητα κανείς να ανοίγει τα φίλτρα με κλικ πάνω στο δέντρο. Δηλαδή το πέρα της τραπέζας να πάει κανείς στη μάσκα για να ανοίξει τα φίλτρα, τα ανοίγει κατευθείαν εδώ πέρα, τα βλέπει και τα ανοίγει. Έτσι. Αυτό που βλέπει κανείς δηλαδή εδώ είναι περιβάλλον στο ροπό στις δύο διευθύνσεις, η μη ψη μη ζετ, η δε ψη δε ζετ, και στη συνέχεια το διάγραμμα αλληλεπίδρασης, ροπής αξονικής οξυδόνωσης με την κρίσιμη φόρτιση. Η κρίσιμη φόρτιση είναι η φόρτιση εκείνη που βγάζει τον δυσμενέστερο λόγο επάρχειας για το κάθε μέρος. Και μαζί με την κρίσιμη φόρτιση αυτή, βλέπει κανείς και τη θλιβόμενη ζώνη. Το οξυδόνωσης πέρα είναι μια περίπτωση με ισχυρή θλίψη και με μικρή κάμψη, θα έλεγε κανείς. Ανεβαίνει τους ορόφους, βλέπει κανείς, μειώνεται η δυσμενέστερη ζώνη. Και βέβαια, άμα δει κανείς, πέφτει και αυτή η ακτίνα εδώ στην έλλειψη, χαμηλώνει δηλαδή, λόγω της μείωσης της αξονικής δύναμης. Βλέπει κανείς με ποιες ράβδι, φιλίγονται ποιες ράβδι επερκείονται, ενώ σε μια πινακοποιημένη μορφή, φαίνεται για την κάθε ράβδο που είναι ακτιμένη, διάμετρος, παραμόρφωση, τάση, ποια είναι η κρίσιμη ράβδος με την πιο μεγάλη παραμόρφωση, αν τυχόν είναι το σκυρόδεμα κρίσιμο και ποια είναι η παραμόρφωση στις γωνίες, ούτω καθεξής. Τα στοιχεία της ανακατανομής, όταν η ανακατανομή είναι κρίσιμη στη φόρτιση με ευρωπαϊκού πτώματος ή αν ο ικανοτικός είναι κρίσιμος, πάλι θα το δει κανείς εδώ. Σε υποπτική μορφή ο έλεγχος θέμιζε με την κρίσιμη φόρτιση ή από το πτώματος πάλι σαν συνδετήρες, ποσοστό επάρκεια, ποσοστό οπλισμού, ούτω καθεξής. Και η θέση ελέγχου, που η θέση ελέγχου οι θέσεις ελέγχου πιθανές είναι τη ρυθμιστική βάση, η κορυφή του υποστηλώματος και ενδεχομένως μπορεί να δει κανείς τη βάση του άνω ρόφου. Εδώ πέρα κρίσιμη αποδείχθηκε η βάση του άνω ρόφου, δηλαδή κρίσιμη ήταν η θέση της μάτησης των ράβων του συγκεκριμένου στήλου με τις ράβες του πάνω ρόφου. Εκεί πέρα δηλαδή είχαμε την πιο κρίσιμη φόρτιση. Είναι τρεις οι θέσεις που θα ελεγχθούν σε κάθε στήλο. Ωραία. Στο τεύχος θα επιστρέψουμε και αργότερα, για να δούμε κάποια πράγματα για την μήλαμη και ανάλυση, αλλά προς το παρόν ας επιστρέψουμε σε κάτι που ξεκινήσαμε και λέγαμε. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε κάτι που ξεκινήσαμε και λέγαμε χθες για τον προσδιορισμό του συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς Q, ο οποίος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το στατικό σύστημα του φορέα κατά Χ και κατά Z, τις δύο κύριες διευθύνσεις. Είπαμε δε συμπληρωματικά ότι υπάρχει δυνατότητα ο λόγος υπεραδοχής α προς α1, δηλαδή ο λόγος της δύναμης που χρειάζεται για τη δημιουργία μηχανισμού προς τη δύναμη που χρειάζεται για τη δημιουργία της πρώτης πλαστικής άρθρωσης, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή με μη γραμμικό τρόπο. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι υποσχόμαστε πριν την όπληση να χρησιμοποιήσουμε τη μέγιστη δυνατή που επιτρέπει ο κανονισμός τιμή του α προς α1, που είναι το 1,5, το οποίο με το σταθερό συντελεστή δίνει μια τελική τιμή του Q το 4,5, το οποίο είναι και η μέγιστη τιμή σεισμικής συμπεριφοράς για κτίρια μέσης πλαστιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόλις ζητήσουμε την επίσης όπληση του κτιρίου μας, ο οπλισμός θα προτύψει για μια πολύ ευνοϊκή τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς.
Αφού ολοκληρωθεί όμως η όπληση, αυτό που οφείλουμε να αποδείξουμε είναι ότι πράγματι ο συντελεστής Α+Α1 έχει τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή που υποσχεθήκαμε, δηλαδή το 1,5. Και αυτό γίνεται ουσιαστικά με την εντολή διαγράμματα ΟΚΑΠΑ, με την οποία το πρόγραμμα εκτελεί 2×4,8 τουλάχιστον επιλήθους σόβα, θα το εξηγήσουμε αμέσως αυτό, για το φορέα μας. Και από τις... Γιατί λέμε 2×4 συνδυασμούς, το βλέπει κανείς εύκολα στο μάνιο, όπου γιατί πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα συνδυασμού των εντάσεων συνιστοσών της δράσης κατά 1 και 0,30 της εντάσεις κάθε φορά δύναμης. Και κατά περίπτωση έχουμε, μπορεί να έχουμε 8 φορτίσεις, εφόσον δεν επιλέγουμε να έχουμε ούτε εγκάτου σεισμό, αλλά ούτε τυχηματική εγκεντρότητα. Μπορούμε να έχουμε τυχηματική εγκεντρότητα κάθε φορά εγκαρσίως της δύναμης που ασκούμε, 16 φορτίσεις. Μπορεί να έχουμε τυχηματική εγκεντρότητα, αλλά να ασκείται η δύναμη, αλλά να εφαρμοστεί η τυχηματική εγκεντρότητα και για τη δύναμη που είναι παράλληλη σε αυτή. Μπορούμε να έχουμε μόνο τον κανόνα 1 και 0,30 χωρίς τη σχηματική κεντρότητα και τελικά μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Καταλήγουμε να έχουμε 64 συνδυασμούς. Ο χρόνος που διαρκεί η ανάλυση μου software δεν είναι μεγάλος, συνεπώς μπορούσε κανείς να επιλέξει να κάνει και 64 συνδυασμούς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το default είναι να κάνουμε 32, θα κάνουμε σήμερα 8 για λόγους ταχύτητας, αν και θέλετε πως είναι πάρα πολύ γρήγορο σε κάθε περίπτωση. Πριν προχωρήσουμε εδώ πέρα, να πούμε ότι η pushover λαμβάνει υπόψη με ακρίβεια φαινόμενα δευτέρας τάξης, π δέλτα, με ποιον τρόπο το κάνει αυτό. Αυτό γίνεται με επαναυπολογισμό του μητρώου δισκαμψίας σε κάθε βήμα. Κάθε βήμα έχει μια μετατόπιση. Αυτή τη μετατόπιση φτιάχνουμε ένα νέο μητρώο δισκαμψίας, ένα νέο γεωμετρικό μητρώο δισκαμψίας, για να είμαι ακριβής, που είναι μετατοπισμένη σε σχέση με την αρχική του θέση. Τα φορτία εφαρμόζονται πάνω σε αυτή τη μετατοπισμένη θέση, με αποτέλεσμα τα κατακόρυφα φορτία να παράγουν ροπές επιπλέον στη βάση των υποστηλωμάτων. Αυτή είναι μια λειτουργία ακόμα. Επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε, εντάξει, υποστηρίζονται και τυχοπληρώσεις, δηλαδή μπορεί κανείς να εισαγάγει και τις τυχοπληρώσεις εφόσον τις γνωρίζει, είτε είναι νέες κατασκευές, είτε υφιστάμενες κατασκευές, αυτό υποστηρίζεται και μπορεί κανείς να πει ότι έχω νέα υφιστάμενη τυχοπλήρωση ή ενισχυμένη τυχοπλήρωση, δηλαδή με σκυρόδεμα κατέρωθεν της τυχοπλήρωσης, ή έχω εφατμωμένο τείχωμα, δηλαδή μεταξύ, μάλλον σε ένα πλαίσιο σκυροδέματος, βάζουμε σκυρόδεμα με οπλισμό και με βλήτρα πάνω στο πλαίσιο, ώστε να μετρήσουμε στην ουσία σε τείχομα. Κανείς μπορεί να διαλέξει για πόσες αξονικές θα γίνει αλληλεπίδραση ροπής αξονικής στα υποστηλώματα. Η default τιμή είναι 5, κανείς μπορεί να διαλέξει 1, 2 ή 3. Φυσικά προτείνεται να βάζουμε το μέγιστο αριθμό. Αυτό δηλαδή γίνεται προκειμένου να έχουμε όσο πιο δυνατόν καλύτερη συμπεριφορά, να γνωρίζουμε την αλληλεπίδραση όσο πιο καλά γίνεται πριν την ανάλυση. Πολλές αξονικές συνδυάζεται με πολλές πιθανές γωνίες της συνισταμένης ροπής μη ψ, όχι της ροπής μη, προηγείται μη ψ, μη ζ κλπ. Ένα πλήρως ακόμα παραμέτρο μπορεί να διαλέξει κανείς, αν τυχή θα επικαλεστούμε την περίσσεψη στα διαγράμματα αντοχής. Υπάρχει τυπολόγιο που μας δίνει την αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος λόγω περίσκεψης, αλλά και την αυξημένη παραμόρφωση του σκυροδέματος λόγω περίσκεψης. Προχωρήσουμε, Γιάννη, στην επίλυση. Ωραία, πάμε στην επίλυση. Οπότε, να ζητήσουμε μια επίλυση ροκάπα. Ουσιαστικά είπαμε είναι 8 επιλύσεις, διότι αναφερόμαστε σε δύο κατανομές καθύψος, μια ορθογωνική και μια τριγωνική, ή ακόμα καλύτερα μια η οποία προσομοιάζει την ιδιομορφική. Επί τις 4 διευθύνσεις του φορέα, ουσιαστικά έχουμε τις 8 φορτίσεις που λέγαμε
το πρόγραμμα default έχει περισσότερες, έχει 32 όπως είπε ο συνάδελφος, απλά για λόγους όχι τόσο ταχύτητας, αλλά περισσότερο για λόγους εποπτείας, γιατί θα δούμε μετά και το τριδιάστατο. Νομίζω ότι αξίζει να το δούμε για μια πιο απλή, ένα πιο απλό σύνολο κάποιων κατανομών pushover. Τώρα υπολογίζονται γράμματα ροπών καμπυλοτήτων για τις πολλαπλές αξονικές δυνάμεις, τα λεγόμενα διαγράμματα μη-φι. Από τα μη-φι, με τα τυπολόγια του Ευρωπόδικου αυτομέρους 3 που κάνει ΠΕ, υπολογίζονται τα διαγράμματα ροπής του γωνίας τροφής κορδής, το διαγράμμα μη-φι, δηλαδή γωνίας τροφής κορδής, που είναι κάτι σαν, θα λέγαμε, το drift, τη σχετική μετακίνηση των ακραίων κόμβων των υποστηλωμάτων και των δοκαριών βέβαια. Το κριτήριο δηλαδή γίνεται με την παραμόρφωση αυτή. Καταλάβατε, τελείωσε ήδη η ανάλυση που τώρα. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν χρειάζεστε μηχανήματα με τεράστια υπολογιστική ισχύ για να κάνετε αυτές τις αναλύσεις. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές θέλετε, να κάνετε δοκιμές. Είναι ταχύτατο. Οπότε το πιο εύκολο και γρήγορο αποτέλεσμα που περιμέναμε να πάρουμε από την Pushover ήταν αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για την διάθεση Χ και Z, το ελάχιστο, το δυσμενέστερο λόγω υπερεντοχής, α προς α1, το οποίο περιμέναμε να είναι 1,5 κατελάχιστον. Πράγμα το οποίο συνήθως σε μια σύγχρονη οικοδομή πληρείται μάλλον χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Pushover απέδειξε ότι η επίλυση όπλης που προηγήθηκε είναι σωστή και δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε μια καινούργια επίλυση με κάπως απομειωμένη τιμή του λόγου α προς α1. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε διεκτύπωση τεύχους, έχουμε ουσιαστικά τελειώσει. Για να δούμε όμως την Pushover και πιο οπτικοποιημένα. Στο 3DV λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε να δούμε τα 8 γραφήματα που υποσχεθήκαμε για ομοιόμορφη ή ιδιομορφική ή ανεστραμμένη τριγωνική κατανομή, ας πάρουμε τη ιδιομορφική, και για τις 4 διευθύνσεις του κτίριου μας, την 090. Για κάθε μία από αυτές τις κατανομές βλέπουμε το διάγραμμα δύναμης μετακίνησης. Παρενθετικά να αναφέρουμε ότι η μετακίνηση αναφέρεται στον κόμβο ελέγχου, ο οποίος επιλέγεται εν γέννη αυτόματα από το πρόγραμμα, σαν ένας κόμβος στην τελευταία ανώτατη στάθμη του κτιρίου, όσο δυνατόν κοντύτερα στο κέντρο μάζας. Αν ο χρήστης διαφωνεί, προφανώς μπορεί να επιλέξει τον κόμβο που επιθυμεί, π.χ. σε περίπτωση που έχει ένα μικρό δώμα, δεν είναι αντιπροσωπευτικός, αυτός πρέπει να επιλέξει κάποιον πιο αντιπροσωπευτικό. Άρα λοιπόν, αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι το γράφημα, στο οποίο επισημαίνεται η τιμή του α1 και του αου. Εδώ έχουμε το σχηματισμό μηχανισμού και μάλιστα το πρόγραμμα κάνει και ένα ωραίο animation. Μπορούμε δηλαδή να δείξουμε χρονικά των πλαστικών αστρώσεων, όπου με πράσινο συμβολίζεται το πρώτο κριτήριο, το κριτήριο στην ουσία διαρροής, δηλαδή όπου η παραμόρφωση υπερβαίνει την παραμόρφωση διαρροής. Δούμε στη συνέχεια τα διαγράμματα μη θήτα. Αυτό εδώ πέρα σε ταυτίζεται με υπέρβαση της ροπής διαρροής. Έχουμε ακόμα ένα κριτήριο. Προτιμούσα να τα βλέπαμε και στο διάγραμμα ταυτόχρονα για να μην μιλάω στον αέρα. Π.χ. εδώ πέρα. Έχουμε αυτή η παραμόρφωση εδώ. Είναι η παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη διαρροή. Αυτή είναι δηλαδή EDL, Damage Limitation, είναι μια από τις επιτελεστικότητες που ελέγχονται στην Pushover. Αυτό σημαίνει αντιστοιχεί σε απέτηση ενός μικρού σεισμού, όχι του σεισμού σχεδιασμού. Ο σεισμός σχεδιασμού συνήθως αντιστοιχεί στην SD. Δηλαδή αυτό που έχουμε ακούσει, 10% στα 50 χρόνια πιθανότητα επέρβασης, δηλαδή ο σεισμός 0,16, 0,24, 0,36 αντιστοιχεί στο SD. Αυτό ελέγχεται εν γέννη. Το DL ελέγχεται για ένα πιο μικρό σεισμό, το NC ελέγχεται για ένα πιο μεγάλο σεισμό. NC είναι αποφυγή κατάρρευσης, DL είναι στην ουσία η απέτηση να μην έχουμε καμία βλάβη στο φορέα, να μην έχουμε πουθενά δηλαδή διαρροές. Αυτό σε όρους στροφής χορδής αντιστοιχεί σε μια παραμόρφωση γύρω στο 7x10 στην μειοτρίτη και για μια ροπή της τάξης του 90 κάτι, έτσι. Είναι αυτά τα ταυτόσημα, δηλαδή είτε ελέγξουμε ροπή ως εδώ, είτε ελέγξουμε στροφή
έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Μετά όμως, επειδή ακριβώς έχουμε πλαστικοποίηση της διατομής, μετά από εκεί πέρα έχουμε αυστηρές προθέσεις. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και εδώ, στο 3DV, δηλαδή βλέπουμε τα πράσινα συμβολίζουν την υπέρβαση της κατάστασης διαρροής για εκείνο το μέρος, τα μπλε συμβολίζουν την υπέρβαση της παραμόρφωσης σημαντικών βλαβών που αντιστοιχεί στον σεισμό σχεδιασμού, τα κόκκινα αντιστοιχούν στην υπέρβαση του ορίου κατάρρευσης, δηλαδή πέρα από αυτή τη θέση, πέρα από αυτή την παραμόρφωση, αυτό το μέρος του ορίου δεν μπορεί να παραλάβει στην ουσία τα φορτία του και έχουν τεταμένες πλάβες. Φυσικά αυτά δεν σημαίνει που συμβαίνουν για το σεισμό που εξετάζουμε, αυτά μπορεί να συμβαίνουν για πολύ μεγάλους σεισμούς. Θα δείξουμε στην πορεία αν υπάρχει, έτσι όπως τα βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα, ναι, επειδή ακριβώς όλες αυτές οι θέσεις επιτελεστικότητας είναι πιο αριστερά από το σημείο που συμβαίνουν οι πλάβες οι αντίστοιχες στο φορέα, σημαίνει ότι ο φορέας είναι ασφαλής. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε την pushover μέχρι το τέλος, ώστε να δούμε όλο το εύρος των βλαβών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η κατασκευή έχει πρόβλημα. Έτσι, η κατασκευή δηλαδή μπορεί να παρουσιάζει βλάβες για πολύ μεγάλες δυνάμεις, για πολύ μεγάλους σεισμούς. Απλά η pushover μας δείχνει ότι η pushover είναι ανεξάρτητη του σεισμού. Αυτή η καμπύλη είναι ανεξάρτητη του σεισμού. Όπου και να είναι η κατασκευή, η καμπύλη της είναι η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι στην ουσία η θέση επιτελεστικότητας, η θέση που ελέγχουμε αν έχουμε υπέρβαση της αντίστοιχης τάχνης. Βεβαίως ότι ο φορέας καθώς πρόχνουμε και έχουμε πλαστικοποιήσει και επειδή ακριβώς με τις πρώτες καμψίες αλλάζει, έχουμε και μια στροφή προς μια διεύθυνση ανάλογα δηλαδή με το που έχουν γίνει πιο πολλές βλάβες. Σε κάτωψη. Ενώ επίσης υπάρχει και η νέα λειτουργία στο 3DV που μπορεί κανείς να δει μόνο τον τρέχον όροφο. Έτσι. Και να ανέβει, να κατέβει, να δει άλλους ορόφους. Έτσι. Ωραία. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι πιο παρακολουθητές του προγράμματος. Αυτή το εργαλείο της pushover είναι βέβαια για την επιβεβαίωση του λόγου υπερατροχής, το απαντήτως α1, αλλά βέβαια είναι και το βασικό εργαλείο για να γίνει αποτίμηση φυστάμενων κατασκευών, τυχόν ενισχύσεις, είτε με μανδύες κυροδέματος, είτε με FRP. Ενώ θα αποτελεί, είναι στην ουσία η μέθοδος των μετακινήσεων, άμα την έχει ακούσει κανείς με αυτόν τον τρόπο, είναι στην ουσία η μέθοδος η οποία θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια για την διαστασιολόγηση νέων κατασκευών. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τουλάχιστον εφαρμόζεται μόνο για αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και ενισχύσεις και για την επιβεβαίωση του λόγου υπερατροχής αφαγήπους α1. Σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρώπη, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και για την διαστασιολόγηση, δηλαδή κανείς το δουλεύει θεμιστικά στη διαστασιολόγηση, οπλίζει και μετά ελέγχει την pushover για να δει αν όλα είναι εντάξει. Επιτρέπεται η pushover στη γεφυροποιία στην Ελλάδα σήμερα μόνο, για νέες κατασκευές. Yeah. Η pushover είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν εργαλείο. Βασικά φροντίζει για οικονομικότερες κατασκευές, εφόσον μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την τελευταία σταγόνα ουσιαστικά αντοχής του φορέα μας, θεωρώντας μια πολύ πιο ευνοϊκή τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς. Σε περίπου 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε και ένα νέο webinar περισσότερο αφιερωμένο στον Κανεπέ. Εκεί πέρα θα φανεί η pushover με ισχύ της πολύ καλύτερα για να ελέγξουμε ακριβώς το κατά πόσον πληρεί 1, 2 ή 3 ώρες επιτελεστικότητα η κατασκευή μας. Ας κρατήσουμε προς το παρόν ότι η pushover μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά και μόνο για μια οικονομικότερη διαστασιολόγηση του κτηρίου μας, όπως αυτό που κάναμε τώρα. Στο τεύχος, εκτός από τα διαγράμματα μη θήτα, βλέπει κανείς βέβαια εδώ πέρα την αποποιημένο τον οπλισμό πάνω και κάτω σε αρχή και τέλος, και στο άνοιγμα βέβαια. Τυχόν λοξός οπλισμός, συνήθισε σε παλιές κατασκευές, ο οποίος συμμετέχει στην άξιση της ετέμουσα. Ο οπλισμός αυτός, ο οποίος συνήθως εγκυρώνεται μέσα στους κόμβους, συμμετέχει βέβαια στην αντοχή σε κάμψη, αλλά και στην αντοχή σε τέμουσα.
Βλέπει κανείς επίσης εδώ τα χαρακτηριστικά των υλικών, χάλιβας, σκυρόδεμα. Βλέπει κανείς την παραμόρφωση με την οποία ελέγχουμε, την έχει παραμόρφωση χάλιβα, παραμόρφωση σκυροδέματος, πιο ίσως χρήσιμο για τα υποστηλώματα. Θα δούμε λίγο πιο βαριά διαγράμματα, πιο μεγάλη πληροφορία τέλος πάντων. Βλέπει κανείς εδώ πέρα και την αυξημένη αντοχή του σκυροδέματος λόγω περίσφυξης. Βλέπει κανείς την αυξημένη αντοχή, μάλλον αυξημένη δυνατότητα παραμόρφωσης του σκυροδέματος λόγω περίσφυξης. Φτάνει δηλαδή μέχρι το 15,4 της χιλίης, αντί για 3,5 της χιλίης που διασυλλογούν τις νέες κατασκευές. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη όταν συντάσσονται τα διαγράμματα προπών καμπυλωτήτων, που είναι αυτά εδώ. Τα γνωστά μας διαγράμματα μη-φι, προπή καμπυλότητα, που συντάσσονται για πολλαπλές αξονικές και για πολλαπλές γωνίες της ροπής, δηλαδή στη σχέση μεταξύ μη ψή μη ζ. Αυτά τα διαγράμματα γίνονται διγραμμικά, ώστε να εξασφαλίσουμε ίσα εμβαδά ίση ενέργεια παραμόρφωσης, δηλαδή της καμπύλης προκύπτει από το πρόγραμμα και της διγραμμικής. Και από αυτά τα διαγράμματα στην πορεία πηγαίνουμε στα διαγράμματα ροπής γωνίας τροφής κορδής. Υπάρχει τυπολόγιο συγκεκριμένο στους κανονισμούς που ασχολούνται με εναλλαστική ανάλυση, κανεπέ, ευρωπαϊκό στρατό μέρος 3, όπου λένε ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Πώς δηλαδή από το μη φι γίνουμε στο μη θήτα. Γιατί ελέγχουμε θήτα, ελέγχουμε γωνίες τροφής κορδής, όχι καμπυλότητες. Είναι πιο χαρακτηριστικό μέγεθος η στροφή κορδής παρά η καμπυλότητα. Γιατί λαμβάνει υπόψη και την παραμόρφωση του μέρους, όχι μόνο την καμπύλωση της διατομής. Θα κάνει και η επίδραση, δηλαδή έχουμε το διάγραμμα μη-ψ, δηλαδή η οριακή οπή για διάφορες γωνίες μη-ψ, μη-ζ. Βλέπετε ότι πέρα είναι μόνο στην ασθενή διεύθυνση μη-ζ, εδώ πέρα είναι η οπή για διεύθυνση μόνο μη-ψ και πάλι για διάφορες αξονικές. Δηλαδή είναι το γνωστό μας κρεμμύδι της επίδρασης, εδώ πέρα σε φέτες οριζόντι, εδώ πέρα σε φέτες κατακόρυφες. Δηλαδή αξονική προσλοπή. Έτσι. Και εδώ πέρα πάλι έχουμε τις δύο καμπύλες. Μια καμπύλη είναι η γερό, η άλλη καμπύλη είναι η οριακή εδοχή, η μηδού. Ωραία. Η χρήση λοιπόν της Bushover είναι προαιρετική όταν μιλάμε για σχεδιασμό κτιρίων. Σαφώς δίνει πλεονεκτήματα στην οικονομία. Την αξία της βέβαια θα τη δούμε κυρίως στην αποτίμηση σε ένα webinar που θα κάνουμε για τον Κανεπέ. Όπως επίσης κάτι που αναφέραμε πάλι εν συντομία σήμερα θα σταθούμε πολύ περισσότερο είναι η συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων οι οποίοι λειτουργούν σαν θλιπτήρες ανάλογα με τις ποιότητες, το πάχος, την ύπαρξη όχι ανοιγμάτων. Η παρουσία των τοιχοπληρώσεων βοηθάει πάρα πολύ και τη βελτίωση της δισκαμισίας του κτιρίου μας και της συνολικής αντοχής. Θα έχουμε το χρόνο και την ευκαιρία να τα δούμε αυτά στο σεμινάριο του ΚΑΝΕΠΕ της αποτίμησης. Θυμάμαι αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα σιγά σιγά νομίζω ολοκληρώνεται και το σημερινό webinar. Νομίζω ναι, δεν έχουμε κάτι εμείς αυτή τη στιγμή να συμπληρώσουμε. Πιστεύω να ήταν ενδιαφέροντα όσα ακούσατε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών περισσότερο για να έχετε χρόνο να μας δώσετε γραπτά κάποιες ερωτήσεις. Ελπίζω να τις απαντήσουμε όλες σήμερα. Αν παρόλα αυτά κάτι περισσότερο χρειαστεί, τα τηλέφωνα της υποστήριξης είναι προφανώς ανοιχτά να πάσα στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι. Μια συζήτηση είναι επειδή εμφανίστηκαν αυτοί οι κάναβοι εδώ. Αυτή είναι ένα καινούργιο εργαλείο, το οποίο τώρα πια ονομάζεται αυτό κάναβος. Ο παλιός κάναβος έχει ονομαστεί οδηγός. Οι νέοι κάναβοι έχουν τη δυνατότητα να εισταχθούν από το χρήστη και να αριθμηθούν αυτόματα από το πρόγραμμα, κατά διαφορετικά για την οριζόντια και διαφορετικά για την κατακόρυφη διάταξη. 1, 2, 3, ας πούμε, ή A, B, C, D ή οτιδήποτε άλλο επιλέξει ο χρήστης.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι κάναβοι αυτοί αποδίδουν ονομασίες στα μέλη πάνω στα οποία τρέχουν ή πάνω στα οποία διασταυρώνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, η K4 θα μπορούσε να ονομάζεται και K3α από την τομή των δύο κανάβων που συναντώνται πάνω της. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και στην περίπτωση των αναπτυγμάτων δοκών, όπου ακριβώς φαίνεται η θέση του κάθε κανάβου και οι δοκοί ονομάζονται με το όνομα του κανάβου που τρέχει πάνω στον άξονα τους και ομοίως για τα υποστηλώματα. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι πιο πολλές μελέτες του εξωτερικού και κυρίως οι καναβωτές μελέτες ωφελούνται πάρα πολύ από αυτό το εργαλείο. Εγώ εδώ πέρα θα διαφωνήσω, Γιάννη. Το βλέπουμε και σε ελληνικές μελέτες. Δεν είναι, δεν είναι και φυσικά στα μεταλλικά, έτσι όπου ο κάναβος είναι σχεδόν ο κανόνας, αλλά θα έχει μεγάλη εφαρμογή και στα κτίρια αποσκηρώτημα, γιατί οπωσδήποτε βοηθάει να βάλουμε μια τάξη στο ψηλότυπό μας. Ενώ αυτά τα ονόματα θα τα δει κανείς, δηλαδή με πετρελαίκα 1-5, σε αγγείλη α, αυτό το όνομα το δει κανείς και στο τεύχος. Δηλαδή υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση σε όλα τα σημεία της μελέτης, με τις ονομασίες. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση που έχει τεθεί είναι για την χρήση πολλαπλών κινδύνων από το πρόγραμμα. Το υποστηρίζουμε στο Delta και κυρίως για τον φωτορεαλισμό, όπου είναι ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ. Όπως είδατε, η ανάλυση που σώβα, ακόμα και για ένα τέτοιο κτίριο, για ένα μέσο κτίριο, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Είναι στο σχεδιασμό μας να το εισαγάγουμε και εκεί, παρότι δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο όφελος. Ένα άλλο θέμα το οποίο ίσως και με βάζει να πούμε κάποιες ερωτήσεις έχει τεθεί είναι η όπλιση των διχωμάτων και των πυρήνων. Πέρα από την εξέλιξη που είχαμε αναφέρει χθες όσον αφορά την βελτιστοποίηση της όπλησης και στη δομή και καθεξώς, έχει ακόμα ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, ότι το ενισχυμένο άκρο, πλέον είναι μια δυναμική κατάσταση, δηλαδή δεν είναι σταθερό καθεξώς, ενώ τα πιθανά νίκη ενισχυμένων άκρων είναι 2-3 ή περισσότερα, ώστε να ικανοποιήσουν δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι ο οπλισμός αδιαμήκης να έχει αρκετό χώρο να τοποθετηθεί, αλλά και η απέτηση του κανονισμού για περίσφυξη. Δηλαδή, ανάλογα με την ανεμένη εξωτερική δύναμη, ανάλογα με το ποσοστό της περίσφυξης, υπολογίζεται το πρόγραμμα, μάλιστα με iterations, η διάσταση της κρυφής κολώνας. Γιατί όσο αλλάζουμε την κρυφή κολώνα, τόσο αλλάζει το ποσοστό περίσφυξης. Και το ένα στην ουσία είναι προβλεπόμενο για τον υπολογισμό του άλλου. Εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση με ένα αρκετά ψηλό κτίριο, δηλαδή μεγάλες εξωτερικές δυνάμεις. Η κρυφή κολώνα υπολογίστηκε αρκετά μεγάλη, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δηλαδή το πρώτο μέγεθος δεν έχει να κάνει με την απέτηση να χωρέσει ο πλεισμός, ο οποίος χώρεσε εύκολα στην άκρη, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια περίπτωση όπου ο πλεισμός δεν χωρούσε, ειδικά σε μεγάλα τυχώματα με πολύ μεγάλες εντάσεις. Ο πλεισμός θα μπορούσε να κατανεμηθεί δηλαδή κατά μήκος των πλευρών του ενισχυμένου άκρου και να μην, γίνει σωσισμός ράβδων στην άκρη του τυχώματος. Βλέπετε ότι και στην αλληλεγγύη η κρυφή κολώνα είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι. Αλλά ο κανονισμός μας επιτρέπει καθήψως αυτή η διάσταση να μειωθεί. Δεν χρειάζεται να διατηρήσουμε τη μεγάλη διάσταση σε όλους τους ορόφους της κατασκευής. Χρειάζεται μόνο στις κλειστές περιοχές, οι οποίες είναι ένα ή δύο όροφοι, δηλαδή ισόγειο και ο αμέσως επόμενος, και οι όροφοι του υπογείου. Δηλαδή, γενικώς 2 με 3 όροφοι χρειάζονται μεγάλα ενισχυμένα άκρα. Οι υπόλοιποι όροφοι μπορούν να έχουν πιο μικρά. Φυσικά, αν και εδώ πέρα είχαμε μεγάλες απαιτήσεις σε οπλισμό, πάντα το πρόγραμμα θα άξανε αυτόματα κατά ένα συντετήρα ή κατά 2 συντετήρες τη διάσταση, ώστε να χωρέσουν μέσα η ράβη. Είπαμε και αυτό, νομίζω ότι έχουμε καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα κενά δαιμόνια, θα λέγαμε, του κανονισμού, σε συνδυασμό και με ό,τι έχει σαράγει το πρόγραμμα με αφορμή τους κανονισμούς, ώστε να πληγούνται και απαιτήσεις
αλλά και να έχουμε ένα σύγχρονο προϊόν που να... Από μένα, θα λέγαμε ότι από... Ολοκληρώσαμε. Ακριβώς, λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμα όσα ακούσατε. Στην υποστήριξη μπορείτε να μας βρείτε για οποιοδήποτε διευκρινήσεις χρειάζεται. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ξανά ευχαριστούμε και καλό βράδυ από εμάς. Καλό βράδυ και από μένα.